Είμαι στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, είμαι νοσηλεύτρια και προήλθαμε στο χειρουργείο καρδιάς. Κρίσιμο κομμάτι στη δουλειά που κάνετε. Όπως κάθε κομμάτι στα νοσοκομεία. Ναι, είναι ένα από τα κρίσιμα. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε ποια είναι η κατάσταση σήμερα μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στο ΧΕΠΑ. Γιατί το τελευταίο διάστημα ακούγεται επανειλημμένο ότι ασφιχτική είναι η κατάσταση. Είναι γεγονός ότι ο όγκος ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία αλλά και η ασφυκτική πίεση για ανάγκη σε κλίνες ΜΕΘ, δηλαδή σε περιστατικά που ουσιαστικά χρειάζονται πολύ εντατική θεραπεία και έως και διασωλήνωση, είναι σχεδόν στο 100%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι και όλο το προσωπικό ασχολείται μόνο αυτό. Άρα και η πίεση είναι αντίστοιχη με τη βαρύτητα των περιστατικών και τον όγκο της ανάγκης νοσηλειών. Ουσιαστικά έχει γίνει νοσοκομείο μιας νόσου, έχουν κλείσει κλινικές. Ναι, και αυτό πρακτικά ξεκίνησε ουσιαστικά από το πρώτο κύμα. Απλά τότε λόγω συνθήκων και λόγω γρήγορων μέτρων είναι η αλήθεια, δεν φάνηκε τόσο πολύ. Αποκαλύφθηκε όμως πολύ περισσότερο στο δεύτερο κύμα. Δηλαδή ήταν και στόχευση αυτό με την έννοια ότι ξέραν ότι ήταν η μόνη επιλογή τους να γίνουν τα νοσοκομεία μιας νόσου. Αν το συνδυάσουμε με την έλλειψη προσωπικού που έτσι κι αλλιώς προϋπήρχε πριν από την πανδημία και επηρέαζε ακόμα και τη συνήθη νοσηρότητα. Θυμίζω απλώς τις ανάγκες σε κλίνες ΜΕΘ και τα ρεπορτάζ κατά καιρούς που βλέπαμε να ψάχνονται εναγωνίως κρεβάτια είτε για τροχέα είτε για ανάγκες νοσηλεία σε ΜΕΘ ανά την Ελλάδα. Αυτό ήταν πριν την πανδημία. Φαντάζεστε τώρα τι συνέβη σε καιρό πανδημίας. Άρα και τα νοσοκομεία μετατράπηκαν σε νοσοκομεία μιας νόσου ακριβώς γιατί υπήρχαν και οι συνθήκες που είχαν διαμορφώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τη δημόσια υγεία. Πολιτικές επιλογές δηλαδή ήταν ουσιαστικά και πολιτική ευθύνη ήταν αυτή. Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ως κάτι δεδομένο γιατί ήταν το κέντρο αναφοράς του κορονοϊού το κλείσιμο κλινικών? Εννοείται κλείσιμο κλινικών για να γίνουν τα νοσοκομεία. Ναι. Στη δικιά σας περίπτωση παραδείγματος χάρη στο ΧΕΠΑ. Θεωρούταν το κέντρο και είναι το κέντρο αναφοράς κορονοϊού στην Θεσσαλονίκη. Θεωρείτε κάτι αυτονόητο ότι αναγκαστικά θα κλείνανε ή θα συγχωνευόντουσαν κλινικές για τις υπόλοιπες νόσους μέσα στο νοσοκομείο? Όχι βέβαια, γιατί οι υπόλοιπες νόσοι δεν σταμάτησαν να υπάρχουν. Άρα συνεχίζει και συνέχιζε να υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης και αυτών των ασθενειών. Με την επιλογή ουσιαστικά των μετατροπής των νοσοκομείων και ειδικά των νοσοκομείων αναφοράς αρχικά σε νοσοκομεία COVID, έγινε αυτόματα ο αποκλεισμός αυτών των αναγκών από αυτά τα νοσοκομεία, τα οποία πήγαν πού και αντιμετωπίζονται πώς. Δηλαδή ουσιαστικά και επί της ουσίας προέκυψε τι, να κατηγοριοποιήσουμε τις ανάγκες νοσηλείας, ανάγκες νοσηλείας και οι COVID ασθενείς προφανώς λόγω πανδημίας, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν και οι άλλες ανάγκες. Mm-hmm. Ξαφνικά γίνανε δεύτερης κατηγορίας. Άρα δεν είναι επιλογή, δεν ήταν επιλογή ή αναγκαία επιλογή λόγω πανδημίας. Θα μπορούσε να υπάρχει διαφορετικός συνδυασμός έτσι ώστε και να μην επηρεαστεί η νοσηρότητα, η συνήθις νοσηρότητα των άλλων ασθενειών, αλλά και να οργανωθούν έτσι οι δομές υγείας ώστε να αντιμετωπιστεί και η πανδημία. Ουσιαστικά πόσες κλινικές έχουν κλείσει μέσα στο ΧΕΠΑ σήμερα? Επί της ουσίας αυτή τη στιγμή και μετά από συγχωνεύσεις και με ελάχιστη δύναμη κλινών, για μη COVID ασθένειες υπάρχουν 4 ειδικότητες, αλλά συγχωνευμένες σε ένα χώρο. Άρα δεν λειτουργούν και όπως θα έπρεπε. Όχι, με τη λογική ότι αυτά αντιμετωπίζονται για περιστατικά τα οποία δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι ή χρήζουν υπερεπίγουσας, ας πούμε, παρακολούθησης. Με την ίδια λογική έχουν καταργηθεί ουσιαστικά και όλα τα χειρουργεία. Η εγκύκλειος που είχε έρθει ανέφερε ότι αντιμετωπίζονται μόνο τα υπερεπίγοντα. Έχουμε και μεταφορά σε ιδιωτικές κλινικές. Ναι. Αυτό επί του πρακτέου τι σημαίνει? Η μεταφορά σε ιδιωτικές κλινικές επιλέχθηκε από τη στιγμή που υπήρχε υπερπληρότητα στα νοσοκομεία και δεν μπορούσε πια να αντιμετωπιστεί ούτε και κάτω από αυτές τις συνθήκες νοσοκομεία μιας νόσου. Αυτό πρακτικά στις ιδιωτικές κλινικές, και βέβαια έγινε και πολύ αργά και με τη μορφή που έγινε, μεταφέρονται εκεί, εννοείται για αν μιλάμε για ασθένειες μη COVID. Υποτίθεται ότι πηγαίναν εκεί τα χειρουργεία, επιλέχθηκαν να αντιμετωπίζονται οι μονάδες. Να καλύπτουν οι μονάδες τους τα χειρουργεία, τα επίγοντα που μπαίναν στα δημόσια νοσοκομεία, κάπως έτσι. Με το εκεί προσωπικό της κλινικής, γιατί υπήρξαν και καταγγελίες ότι αναγκάζονται γιατροί και νοσηλευτές να πηγαίνουν να βλέπουν τους ασθενείς τους σε ιδιωτικές κλινικές. Ναι, βέβαια. Το προσωπικό του δημόσιου νοσοκομείου παρακολουθούσε επί της ουσίας τα περιστατικά που έφευγαν από το ΧΕΠΑ ακριβώς επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα να μείνουν εκεί. Δηλαδή, αφού τελείνουν η δουλειά τους στο νοσοκομείο,
Στο ΑΧΕΠΑ ναι, έπρεπε να πάνε να παρακολουθήσουν και την πορεία των ασθενών αυτών στις δομές φιλοξενίας. Τις κλινικές δηλαδή. Ακριβώς. Γιατί επί της ουσίας δομές φιλοξενίας, όπως το είπατε, είναι. Έτσι, αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο επί της ουσίας. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην κατάσταση κάτω από την οποία δουλεύουν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι νοσηλευτές, οι γιατροί μέσα στο νοσοκομείο. Είσαστε και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας. Ναι. Και επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχουν καταγγελίες για το πώς παίρνονται τα μέτρα για να προστατευτούν γιατροί και νοσηλευτές, αν επαρκούν τα μέτρα αυτά, αν προστατεύεται το προσωπικό. Καταρχήν θυμάστε ότι φωνάζαμε αρχικά για την ανάγκη μαζικών τακτικών τεστ στο υγειονομικό προσωπικό. Το πρώτο κύμα ουσιαστικά μας λέγανε ότι δεν είναι απαραίτητο. Αλλά επειδή στην πορεία η θετικότητα μεταξύ των υγειονομικών και πολύ μεγάλη διασπορά μεταξύ του προσωπικού είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει ατονίσει ευτυχώς η αντίδραση στο να κάνουμε τεστ. Αλλά αυτό από την άλλη έφερε σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα λάστιχο, δεν λέει και πολλά. Απλά διαπιστώνουμε αν είναι κάποιος θετικός ή αρνητικός. Το πρόβλημα είναι στα πρωτόκολλα και πώς εφαρμόζονται. Επίσης το πρόβλημα είναι όταν από τη μια στιγμή στην άλλη κληθήκαμε όλοι στους χώρους δουλειάς μας να αλλάξουμε ουσιαστικά τον χαρακτήρα νοσηλείας και να μετατρέψουμε τον κάθε χώρο σε νοσηλεία COVID, είτε αυτό είναι μονάδα είτε αυτό είναι κλινική. Αυτό γινόταν με εντέλεση, δεν γινόταν με οργάνωση και βάση κάποιου οργανωμένου σχεδίου. Άρα εμείς είχαμε την ευθύνη να το οργανώσουμε. Να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, γιατί επανελειμμένα ακούγεται η λογική του εντέλεστε. Τι σημαίνει αυτό επί του πρακτέου? Ότι τώρα αυτή τη στιγμή μετατρέπεται η μονάδα καρδιάς, για παράδειγμα, που έχω γνώσει εγώ, γιατί σε εκείνο το χώρο κινούμε. Και επίσης το ένα το χειρουργείο σε μονάδα COVID. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μετακομίσει ουσιαστικά το χειρουργείο καρδιάς δίπλα από τη μονάδα για να σχεδιαστεί ένας χώρος έτσι ώστε να τηρηθούν στοιχειωδώς μέτρα ασφάλειας του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την νοσηλεία COVID, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει το αποδυτήριο το κατάλληλο, ο χώρος ο κατάλληλος που να είναι επαρκής, όλα αυτά, να υπάρχουν τα υλικά, να υπάρχουν οι χώροι που θα διασφάλιζαν την ίδια σπορά του ιού, διότι θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικές ζώνες από όπου θα περνούσε αυτός που ήδη ήταν μέσα στα COVID για να περάσει σε καθαρό χώρο. Όλος αυτός λοιπόν ο σχεδιασμός έγινε με εντέλεσθε από το προσωπικό, με δικό του σχεδιασμό επί της ουσίας. Άρα δεν υπήρξε ένας σχεδιασμός συνολικός από πλευράς της διοίκησης, μετακυλίεται στους προϊστάμενους και στο προσωπικό, αυτό μας λέτε? Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό? Γιατί το έχουμε ακούσει επανειλημμένα και σε άλλα νοσοκομεία. Άρα προφανώς δεν έχει να κάνει με κάποιο προχειρότητα. Δεν θέλω να πέσω στην παγίδα των ερμηνεών, αλλά τουλάχιστον αυτό που σε εμάς φαίνεται προφανώς είναι ότι πρώτον δεν υπήρχε σχέδιο, ειδικά στο δεύτερο κύμα. Και το λέω έτσι γιατί από το πρώτο κύμα μια κάποια εμπειρία, ας πούμε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να οργανωθεί καλύτερα το δεύτερο κύμα. Όχι, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Όπως επίσης και δεν υπήρξε μέρημνα για τουλάχιστον να υπάρχει μια μελέτη του χώρου, έτσι ώστε αν χρειαστούν ανάγκες πώς θα οργανωθούν. Mm-hmm. Ήτανε βλέποντας και κάνοντας ουσιαστικά και αναλόγως με τον όγκο της δουλειάς που προέκυπτε. Άρα έχει να κάνει με μη σχεδιασμό από πλευράς του Υπουργείου, δηλαδή προς τα νοσοκομεία, πώς θα λειτουργούσαν? Νομίζω ναι. Mm-hmm. Νομίζω ναι. Έτσι κι αλλιώς με τον ίδιο τρόπο δίνονταν τα εντέλεστα από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Και οι διοικήσεις των νοσοκομείων, νομίζω, πολιτικές επιλογές ακολουθούν, κατευθύνσεις μάλλον. Τώρα έχει ανοίξει μια τεράστια κουβέντα και θεωρούμε ότι είναι και πολύ σοβαρή κουβέντα με το τι γίνεται με τους συναδέλφους σας που βρίσκονται θετικοί. Πού ουσιαστικά γίνεται η θεραπεία τους, πώς και κυρίως πόσες μέρες και ποιος κρίνει την επαναφορά του υγειονομικού στο νοσοκομείο? Δείτε λοιπόν ένα θέμα πολύ, το αντιμετωπίζουμε τώρα τελευταία ιδιαίτερα πολύ πιο έντονα, διότι το τελευταίο διάστημα όλο ένα και περισσότερο επανέρχονται στην εργασία τους συνάδελφοι εργαζόμενοι όντας θετικοί. Εμείς γνωρίζαμε από τις οδηγίες και του ΕΟΔΗ ότι το πρωτόκολλο ήταν και βάσει του Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα υψηλού κινδύνου 14 μέρες και με αρνητικά δύο τεστ στην εργασία, όπως επίσης και με νοσούντα με δύο αρνητικά τεστ επιστροφή στην εργασία και στα καθήκοντά του. Οι 14 μέρες γίνανε 7 για τους υγειονομικούς. Συνεχίζουν να ισχύουν όμως 14 για όλους τους άλλους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά γίνεται και επιστροφή ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, όπως λέει
το έγγραφο που ήρθε μετά από πιέσεις που ζητήσαμε εμείς για διευκρινήσεις. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, δηλαδή, και θετικός μπορεί να έρθει. Αρκεί ο όρος ήταν να μην υπάρχει πυρετός ο σύμπτωμα ή να είναι ασυμπτωματικός. Αυτό είναι ένα τεράστιο ρίσκο. Και για τον γιατρό και για τους ασθενείς. Και βέβαια εμείς εκφράσαμε και την απορία τότε οι ασυμπτωματικοί με ποια λογική μπαίνουν σε καραντίνα. Γιατί υπήρχε προφορική βέβαια αιτιολόγηση ότι δεν θεωρείται ότι μεταδίδουν. Τεκμηριωμένο από πουθενά όμως αυτό. Όσο και να ψάξαμε. Και βέβαια και επίσημη απάντηση αυτής της μορφής δεν μας ήρθε από πουθενά. Μας ήρθε μια απάντηση έγγραφη που μας παραπέμπει στις οδηγίες του ΕΟΔΗ, όπου όπου και να ανατρέξαμε, εμείς τουλάχιστον δεν είδαμε κάτι τέτοιο, ότι επιστρέφει κάποιος θετικός. Όπως επίσης το 7 αντί 14 δεν το βρήκαμε πουθενά, τις έγγραφες τουλάχιστον οδηγίες. Και επίσης υπάρχει απλώς η διαφοροποίηση ότι αυτός που νοσεί βαριά και νοσηλεύεται κάθεται 20 μέρες, αυτό μας ήρθε τώρα τελευταία σαν έγγραφη απάντηση, κάθεται 20 μέρες έως 20 μέρες μέγιστο χρονικό διάστημα εκτός εργασίας, είτε νοσηλευόμενος είτε στο σπίτι με βαρύτερη κατάσταση, την 21η μέρα επιστρέφει ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, άρα και θετικός, και οι ποιότερες μορφές επιστρέφουν στην 15η μέρα με τους ίδιους όρους των ασυμπτωματικών. Υπάρχει και μια υποσημείωση που ομολόγω εγώ δεν κατάλαβα τι σημαίνει αυτό, ειδικά στα νοσοκομεία, ότι αυτοί που επιστρέφουν, ειδικά οι βαριά νοσούντες έως και νοσηλευόμενοι, και είχαμε αρκετούς τέτοιους συναδέλφους και έχουμε και τώρα, μέχρι να αρνητικοποιηθούν δεν θα είναι σε καθήκοντα πρώτης γραμμής. Δηλαδή? Αυτό ρωτήσαμε και εμείς. Δηλαδή δεν υπάρχει πρώτης και δεύτερης γραμμής στα νοσοκομεία. Φανταστείτε να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τραυματιφορέας που νοσηλεύτηκε και έγινε και είδηση σε κάποια ρεπορτάζ. Είχε στενή επαφή υψηλότερου κινδύνου διότι νοσούσε όλη τη οικογένεια. Η στενή, το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Ήταν στη δουλειά και την επόμενη διακινούσε κανονικά περιστατικά, ήταν κανονικά στα καθήκοντά της και την επόμενη μέρα έκανε εισαγωγή γιατί είχε ανάγκη νοσηλείας. Μάλιστα. Όπως επίσης όταν είχαμε ρωτήσει εμείς, όταν ξέραμε ότι ήρθαμε σε επαφή υψηλού κινδύνου με επιβεβαιωμένο κρούσμα, τι κάναμε, στην αρχή μας έχουν πει και το περίφημο, αν δεν έχετε συμπτώματα, μάσκα και συνεχίζετε τη δουλειά σας. Αυτό είναι ένα τεράστιο ρίσκο και για τους υγειονομικούς και για τους ασθενείς όμως αυτό. Προφανώς. Αυτό τους τονίσαμε κι εμείς. Τι διασφαλίζει ότι ο θετικός, εμείς κάναμε την εξής ερώτηση, τι διασφαλίζει ότι ο θετικός δεν μπορεί να κάνει διασπορά, δεν μεταδίδει και πώς διασφαλίζεται και ο ασθενής. Απάντηση δεν έχουμε ακόμα. Επί της ουσίας δηλαδή αυτά τα μέτρα παίρνονται σήμερα γιατί έχουμε λυπή προσωπικό, έχουμε λήψη σε προσωπικό. Προφανώς. Αυτό εγώ τουλάχιστον θα την κάνω την προσωπική ερμηνεία, αλλά νομίζω ότι είναι και αυταπόδεικτο. Υπάρχει τρομερή έλλειψη προσωπικού έτσι κι αλλιώς. Φανταστείτε όμως τι κατάσταση επιπλέον δημιουργείται όταν το ποσοστό νοσούντων υγειονομικών είναι πάρα πολύ μεγάλο πια. Έχω μια εικόνα πάνω από 150, ίσως είναι και περισσότερο. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σήμερα ρισκάρουν τη ζωή του νοσοκομιακού, του υγειονομικού και του ασθενή που θα φτάσει στο νοσοκομείο, αντί να κάνουν προσλήψεις. Σωστά. Και αντί να ανοίξουν τα νοσοκομεία, για παράδειγμα, δηλαδή οι μαζικές προσλήψεις που είναι χρόνιο αίτημα των υγειονομικών, είναι αυταπόδεικτο ως ανάγκη τώρα. Το να αυξηθούν και να εξυγχρονιστούν τα νοσοκομεία και όλες οι δομές υγείας είναι αυταπόδεικτο και αυτό μέσα στην πανδημία. Πεισματικά όμως αρνούνται να το κάνουν. Δηλαδή τα νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια για μόνιμες προσλήψεις έχουν γίνει ελάχιστες. Αντίθετα, οι επικουρικοί, οι συμβασιούχοι και όλα αυτά ήταν σχεδόν πάγια τακτική, που αυτό ουσιαστικά δεν βοηθάει. Οι συνάδελφοι κάνουν ό,τι μπορούν, εννοείται. Αλλά ξέρετε, σε ένα νοσοκομείο, όταν κάποιος εργαζόμενος έρθει, χρειάστηκε ένα χρόνο προσαρμογής και ένα χρόνο να μάθει το αντικείμενο, το εξειδικευμένο αντικείμενο, για να μπει στην ροή των πραγμάτων. Γιατί όλα έχουν μία ροή και μία συνέχεια μέσα στο νοσοκομείο. Μέχρι αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν, φεύγουν. Πάντως είχε το χρόνο. Η κυβέρνηση είχε σχεδόν 9 μήνες πλέον. Φτάσαμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας να κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις ή να επιτάξει σχεδιασμένα βεβαίως τον ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτι που το λέγαμε έτσι κι αλλιώς μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύματος. Και αν θυμάστε, στο πρώτο κύμα οι ήρωες, όπως για το επικοινωνιακό και να καλυφθούν οι κρατικές και πολιτικές ευθύνες, οι κυβερνητικές ευθύνες και με την επίκληση της ατομικής ευθύνης, ας το πούμε, ήμασταν ήρωες εμείς. Όλοι οι υγειονομικοί, εν πάση περιπτώσει, και όσοι ασχολούμαστε με την υγεία. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύματος γίναμε ταραξίες.
μέχρι και μας αντιμετώπισαν με τα ίδια αιτήματα πάλι εμείς, μέχρι που μας αντιμετώπισαν με αστυνομική βία, αν θυμάστε. Mm-hmm. Τώρα ξαναγίναμε ήρωες μέχρι σώτου. Αλλά τα αιτήματα παραμένουν και δεν κάνανε τίποτα γι' αυτό. Απολύτως τίποτα. Και όλος ο σχεδιασμός τους, ακόμα και με αυτά που ετοιμάζονται να καταθέσουν και με τον υποτιθέμενο σχεδιασμό, δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Θα επιμείνουν στο να κρατήσουν την κατάσταση ως έχει, δεν θα προσλάβουν μόνιμο προσωπικό, δεν θα ενισχύσουν τη δημόσια και δωρεάν υγεία. Αντίθετα, θα προωθήσουν την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση του ιδιωτικού τομέα μέσω των περίφημων ΔΙΤ. Ένα παράδειγμα, η επίταξη. Αυτοί που ονομάζουν επίταξη. Επίταξη χρυσοπληρωμένη σε πόλεμο δεν είναι επίταξη. Μάλλον παραπέμπει κάπου αλλού. Επίσης, επίταξη με ουσιαστικά να επιτάσσεις, ας πούμε, μία δομή και να χρησιμοποιείς προσωπικό από τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι επίταξη. Άλλο πράγμα δείχνει. Και δεν ακόμα άνοιξε... και τώρα, ναι. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά ακόμα και τώρα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, με τις ανάγκες που αποκαλύφθηκαν, όσο και να προσπάθησαν να τις συγκαλύψουν αυτές τις ανάγκες, τι αρνούνται πεισματικά να κάνουν. Δεν άνοιξαν το Παναγία, δεν άνοιξαν το Λιμωδόν για παράδειγμα. 310 κλίνες είναι αυτές. Με σχεδόν έτοιμες υποδομές εκεί. Που θα θέλανε με ελάχιστο οικονομικό κόστος σε σχέση με αυτό που δίνουν τώρα προς τον ιδιωτικό τομέα, υποτίθεται για να ενισχύσουν την δημόσια υγεία και να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Δεν το κάναν. Με υποπολαπάσιο κόστος να το ετοιμάσουν και είχαν όλο το χρόνο να το ετοιμάσουν μέσα στο καλοκαίρι. Νομίζω όταν λέμε ότι είμαστε σε πολεμικές συνθήκες, πολύ, πολύ γρήγορα μπορούν να γίνουν όλα αυτά που μας περιγράφετε. Προφανώς και πολύ γρήγορα μπορούν να γίνουν και ξαναθυμίζω ότι αυτά υπάρχουν. Ουσιαστικά έπρεπε να αποκατασταθούν οι συνέπειες της εγκατάλειψης. Ναι, αλλά αυτό θα προϋπέθεται και προσωπικό. Άρα, που καταλήγουμε, ότι προσωπικό δεν θέλουν να προσλάβουν. Δεν θέλουν ουσιαστικά την ενίσχυση του δημόσιου τομέα. Δεν θέλουν δημόσια και δωρεάν υγεία. Αυτή η κατάσταση πώς μπορεί να αντιστραφεί σήμερα? Καταρχήν, αυτή η κατάσταση θα πρέπει από εμάς, όχι μόνο από εμάς, δηλαδή να υπάρξει, να αναπτυχθεί μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ κοινωνίας και υγειονομικών και του χώρου της υγείας, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η πλήρης εικόνα, η κανονική εικόνα, η αντικειμενική εικόνα, η αντικειμενική πραγματικότητα και έτσι να γίνει κατανοητή και το τι σημαίνει δημόσια υγεία. Για τον κόσμο που την έχει ανάγκη, αλλά και για τους υγειονομικούς και για τις συνθήκες δουλειάς και για την πραγματικότητα της δημόσιας υγείας. Δημόσια και δωρεάν υγεία σημαίνει πρόσβαση από όλους. Δημόσια και δωρεάν υγεία σημαίνει σχεδιασμός, κεντρικός σχεδιασμός, έτσι ώστε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η δευτεροβάθμια φροντίδα, η τριτοβάθμια υγεία να είναι έτσι σχεδιασμένα που το ένα να συμπληρώνει το άλλο και όχι να γίνεται κόφτης και να είναι προσβάσιμη από όλους. Σημαίνει ότι θα υπάρχουν και εκείνες οι κοινωνικές δομές οι οποίες θα αντιμετωπίσουν όλο το φάσμα της πρόληψης. Αυτό πρέπει όμως να γίνει κατανοητό και από τον κόσμο ακόμα περισσότερο. Τώρα είναι η ευκαιρία. Άρα, μέσα από τους αγώνες μας εμείς θα πρέπει. Δεν πρέπει να σταματήσουμε τώρα με ευκαιρία την πανδημία και τώρα με την ευκαιρία το ότι αποκαλύφθηκαν πράγματα. Αυτά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να δυναμώσουμε τις διεκδικήσεις μας ως προς αυτό. Ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.